άντρας που βλέπετε εισβάλλει στο χώρο που γίνεται το συνέδριο, κρατώντας ένα μεγάλο σίδερο. Ξεσπούν άγρια επεισόδια. Το Προεδρείο της ΓΕΣΕ καταγγέλει το ΠΑΜΕ. Λίγο πριν μπει στην αίθουσα του συνεδρίου, εντοπίζεται και ακινητοποιείται από μέλη της ΓΕΣΕ. Υπάρχει διαπραγμάτευση με τραβούχους που διαπράττουν εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Ανάμεσά τους και ο Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ. Βρόχανε 200 άτομα εμάς τους 50 για να καταλάβουν, χτυπώντας και κλωτσώντας, για να καταλάβουν το συνεδριακό χώρο όπου θα γίνονται σήμερα το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Πρόκειται για μια παραστρατιωτική εγκληματική οργάνωση αντίστοιχη της Χρυσής Αυγής. Σκληρή είναι και η απάντηση των μελών του ΠΑΜΕ που δίνουν άλλη ερμηνεία στα επεισόδια που έγιναν. Το ίδιο το βίντεο που είχε αναπαράγει αυτή η συνδικαλιστική μαφία, ναι, επιβεβαιώνει 4 τύπους να χτυπούν έναν συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ. Αλήθεια, ποιος επιτίθεται σε ποιον? Ο κύριος Κουτσούκης αναπαράγει όλη την υπερασπιστική γραμμή της Χρυσής Αυγής. Αξιοπορίας είναι γιατί η αστυνομία δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περιφρουρηθεί ένα συνέδριο, παρότι και οι δύο πλευρές είχαν προειδοποιήσει ότι η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι. Το συνδικαλιστικό κίνημα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, δεν πτωείται, δεν τρομοκρατείται, δεν κάνει πίσω. Με αποφασιστικότητα θα δώσουμε τη μάχη για να γίνει ένα συνέδριο εργατών. Συμπεριφέρονται στο ΠΑΜΕ και η πολιτική ηγεσία και συνολικά τα πολιτικά κόμματα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και στο ΠΑΜΕ και στο ΚΚΕ, μάλιστα, σαν την ιερή αγελάδα του συστήματος. Και όλα αυτά ενώ λίγες μέρες πριν είχαν προηγηθεί αντίστοιχες εικόνες ντροπής στην Καλαμάτα. Αμφισβητώντας το κατά πόσο μπορούν να μετέχουν σε αυτό το συνέδριο άτομα που, όπως υποστηρίζουν, δεν είναι εργαζόμενοι αλλά εργοδότες, μέλη του ΠΑΜΕ προετοίμαζαν μήνες την ακύρωσή του. Κατηγορούν τη διοίκηση της ΓΕΣΕ ότι επιχειρεί με νόθους αντιπροσώπους να αλλοιώσει τα εκλογικά αποτελέσματα του συνεδρίου. Όταν οι εργαζόμενοι πάνε να παρακολουθήσουν το συνέδριο της ΓΕΣΕ, είναι εισβολής. Όταν αυτοί γεμίζουν με 100 και πλέον μπράβους, φουσκωτούς, τους έχουν προσλάβει από τα σχολιά, πώς τα λένε αυτά, των πολεμικών τεχνών από τη Ρόδο, και τους έχουν ακροβολήσει πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, αυτό δεν είναι ούτε εισβολή, ούτε βία, ούτε απειλή, ούτε τρομοκρατία, ούτε τίποτα. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στη δημοκρατία και στη δικαιοσύνη. Ας αποδείξουν ότι έχουν και αυτοί. Και ενώ η κατάληψη συνεχίζεται στη Ρόδο, μέλη του ΠΑΜΕ κατέλαβαν και τα κεντρικά γραφεία της ΓΕΣΕ στην Πατησίων. Λοιπόν, για πάμε στη Ρόδο. Η απεσταλμένη μας στο νησί, Μαρία Δουρουδή, βρίσκεται μέσα στο ξενοδοχείο όπου εκτυλίχθηκαν αυτά τα απίστευτα επεισόδια. Πες μας, Μαρία, ποιο είναι το κλίμα εκεί, τι γίνεται τώρα? Σία, βρισκόμαστε μέσα στο Ρόδος Παλάς και αυτή τη στιγμή το ξενοδοχείο είναι γεμάτο από συνέδρους της ΓΕΣΕ όλων των παρατάξεων. Δεν φεύγει δηλαδή ο κόσμος από εδώ. Πριν λίγη ώρα που φτάσαμε κι εμείς, προσπαθήσαμε να πλησιάσουμε την αίθουσα εκεί που υποτίθεται θα διεξαχθεί το 37ο συνέδριο, αλλά μας είπαν ότι η αίθουσα είναι κλειδωμένη από το ξενοδοχείο, καθώς δεν έχει ξεκινήσει η διεργασία του συνεδρίου. Να σου πω ότι μέλος της ΓΕΣΕ μας μετέφερε ότι ζητήσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα, ήρθε το πρωί εδώ στο ξενοδοχείο. Μαρία, μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο. Να επαναλάβεις, σε παρακαλώ, τα όσα σου είπε το μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕ, γιατί δεν τα ακούσαμε, αν μπορούμε να σε ακούσουμε τώρα. Βεβαίως. Μέλος διοίκησης λοιπόν της ΓΕΣΕ μου είπε ότι ζήτησαν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Ήρθε το πρωί εδώ στο ξενοδοχείο και ο εισαγγελέας ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας. Εν τούτης, η αστυνομία δεν ήρθε και όπως μας είπε το μέλος της ΓΕΣΕ, αυτό είναι απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Αυτή τη στιγμή, ΣΥΕ, πάντως δεν υπάρχει καθόλου αστυνομία εδώ. Δεν έχουμε δει ούτε περιπολικό ούτε κάποιον αστυνόμο να περιφρουρεί την περιοχή και γύρω από το ξενοδοχείο. Και όλα υπάρχει, αυτά, λοιπόν, στάση αναμονής. Με τα πρωτοφανή περιστατικά
μια στάση αναμονής και όπως μας λένε μέλη του ΠΑΜΕ δεν φεύγουν από εδώ γιατί φοβούνται ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπουν κάλπες και να γίνουν εκλογές. Σε ευχαριστούμε πολύ Μαρία. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ στη Ρόδο.